Τι θα λέγατε για ένα ράφι στην είσοδο του σπιτιού σας, το οποίο να είναι και κρεμάστρα για τα παλτά? Εάν σας αρέσει η ιδέα, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, κάντε μια βόλτα στο σπίτι σας και σίγουρα θα βρείτε αντικείμενα τα οποία μπορούν να μεταμορφωθούν σε μια ιδιαίτερη κρεμάστρα που θα διακοσμεί την είσοδο του σπιτιού σας και θα κάνει πολλούς να χαμογελάσουν από έκπληξη. Εμείς την κάναμε τη βόλτα και θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το συνδυασμό ραφιού και κρεμάστρας, χρησιμοποιώντας κρεμάστρας. Από υλικά θα χρειαστείτε 9 ξυλίνες κρεμάστρες, κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλιοστών με διαστάσεις 19x70, βίδες 3x3,5, ξυλόκολλα, βελατούρα, χρώμα επιλογής ριπολίνη και 2 κρυκάκια. Από εργαλεία, τρυπανάκι 2 χιλιοστών, τρυπάνι 5 χιλιοστών, μύτη PZ1, πριονάκι χειρός, τραπανοκατσάβιδο, γυαλόχαρτο 180, ρολό τριβίο, μία γωνιά, χαρτοτενία, μολύβι μέτρο, γάντι και γυαλιά. Αρχικά, παίρνουμε τις κρεμάστρες, οι οποίες θα πρέπει να είναι ίσιες. Κάποτε είχα μια στραβή. Όχι έτσι. Αυτή είναι λάθος. Συνεχίζουμε. Κάνουμε το περίγραμμα της κρεμάστρας πάνω στον πάγκο. Μετράμε από την άκρη 27 πόντους, όσο είναι περίπου ένα ράφι, και σημαδεύουμε. Βάζοντας τις κρεμάστρες πάνω στο αυτοσχέδιο πατρών, δεν θα χρειάζεται να μετράμε συνέχεια. Κόβουμε με το πριονάκι χειρός. Πάμε πάλι στο πατρόν και βάζουμε 2 σημάδια. Τα σημάδια αυτά είναι για να προτρυπήσουμε τις κρεμάστρες και να μην σπάσουν στο βίδωμα. Παίρνουμε τις κρεμάστρες μας και τρυπάμε με το διάρρη τρυπάνι και στα 2 μέρη. Έπειτα, την απόσταση από την τρύπα σε τρύπα τη μεταφέρουμε στο ξύλο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βρούμε τα σημεία που θα μπουν στο ξύλο. Αφήνουμε στην άκρη τις κρεμάστρες και ασχολούμαστε με τη βάση της. Γυαλοχαρτίζουμε καλά το κομμάτι κόντρα πλακέ, το περνάμε με βελατούρα και αφού στεγνώσει, τρίβουμε ξανά. Σειρά, έχει το χρώμα. Μόλις στεγνώσει, κάνουμε 2 τρύπες στο πάνω μέρος για να τοποθετήσουμε 2 κρυκάκια. Από εκεί θα κρέμεται στον τοίχο. Σταθεροποιούμε το ξύλο στον πάγκο μας και κολλάμε στο πάνω και στο κάτω μέρος χαρτοτενία για να σημαδέψουμε τα σημεία που θα γίνουν τα προτρυπήματα, χωρίς να λερώσουμε με μολυβιές το φρεσκοβαμμένο ξύλο. Τοποθετούμε τις κρεμάστρες πάνω στο ξύλο και βρίσκουμε τα σημεία υπολογίζοντας να έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και αφήνοντας κενό από πάνω και από κάτω 9,5 εκατοστά, τραβώντας 2 παράλληλες γραμμές. Τώρα έχουμε 9 κρεμάστρες, οπότε 10 κενά. Τα μαθηματικά δεν λένε ψέματα. 70 εκατοστά το ξύλο, 10 τα κενά, που σημαίνει ότι κρεμάστρα με κρεμάστρα πρέπει να απέχει 7 εκατοστά. Μετράμε 7 εκατοστά και με τη βοήθεια της γωνιάς περνάμε το σημάδι και στην κάτω παράλληλη. Σημαδεύουμε, στη συνέχεια τρυπάμε. Βγάζουμε τις χαροτενίες και έχουμε έτοιμη και καθαρή και προτρυπημένη την επιφάνεια. Αλλά επειδή η ξυλόκολλα δεν λειτουργεί πάνω στην υπολίνη, θα πρέπει με ένα τρυπανάκι 5 χιλιοστών να χδάρουμε λίγο το σημείο που βρίσκεται η τρύπα. Μη φοβάστε, η κρεμάστρα θα το καλύψει. Είναι για να αποκτήσει πρόσφυση η κόλλα. Ξυλόκολλα λοιπόν και βιδώνουμε τις κρεμάστρες μας. Και έτοιμη! Υπάρχουν κρεμάστρες σε αρκετά χρώματα. Και ακόμα και αν δεν βρείτε αυτό που θέλετε, η κρεμάστρα είναι ξύλινη. Οπότε μπορείτε μόνοι σας να τη βάψετε στο αγαπημένο σας χρώμα. Όπως και να έχει, από εδώ και πέρα να προσέχετε. Γιατί μπορεί κάποιος να ξεχαστεί και μαζί με το παλτό του να πάρει και την φοβερή κρεμάστρα σας.